Με συλλαλητήριο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου την ερχόμενη 5η 8 Σεπτεμβρίου απαντούν οι αγρότες από το Τυμπάκι, τη Σιτία, το Σέλινο και την Ιεράπετρα στο χωρίς προηγούμενο, όπως περιγράφουν, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την έλλειψη εργατών γης. Όπως αναφέρουν, ο κόμος έχει φτάσει στο χτένι και η ανάγκη η πολιτεία να παρέμβει δραστικά και ουσιαστικά δεν έχει άλλο περιθώριο αναβολής. Η κινητοποίηση είναι μονόδρομος για τον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς έπειτα από τόσους μήνες προσπαθειών η κυβέρνηση αρνείται να θέσει σε άμεση προτεραιότητα τα προβλήματα που καίνε τον πρωτογενή τομέα. Εργάτες γης και κόστος παραγωγής είναι τα ζητήματα που οδηγούν σε κατάρρευση τον αγροτικο-κτηνοτροφικό κλάδο. Με την τουριστική κίνηση να είναι στο απόγειό της, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου γίνεται το σημείο διαμαρτυρίας των παραγωγών που, χωρίς περιστροφές, δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν μεν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία του αεροδρομίου, πλην όμως σε κάθε τόνο σημειώνουν ότι χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει αύριο στην κοινωνία. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι οι εργάτες γης. Το διαπιστώνουμε και στη συλλογή των σταφυλιών. Οι άνθρωποι βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται, θέλουν άμεσα να το κόψουν, να το οδηγήσουν στα ηνοποιεία και δεν μπορούν και δεν υπάρχουν εργάτες γης. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχει να κάνει και με την ελαιοκομική περίοδο, που δυστυχώς τα μεροκάματα έχουν εκτοξευτεί και δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Το πρόβλημα με την έλλειψη εργατών γης μετά την αμπελοκαλλιέργεια και τον τρίγο απειλεί άμεσα και την ελαιοκαλλιέργεια, αφού σε μια χρονιά με βεντέμα από τη μια άκρη έως την άλλη άκρη του νησιού η ελαιοσυλλογή μοιάζει αδύνατο να γίνει σωστά, καθώς εργατικά χέρια δεν υπάρχουν, παρά το γεγονός ότι μεροκάματα, όπως λένε, ξεπερνούν τα 40 ή και τα 50 ευρώ. Σήμερα τα μεροκάματα κυμαίνονται από 40 μέχρι 50 ευρώ και δεν βρίσκει. Δεν έρχονται πλέον οι εργάτες, έχουν φύγει πάρα πολλοί εργάτες και έχουν πάει Ιταλία, Ισπανία. Με την έλλειψη χεριών από τη μια και την ακρίβεια από την άλλη, συνδικαλιστές από τον αγροτικό χώρο εκτιμούν ότι πολλά ελαιόδεντρα θα μείνουν με τον καρπό πάνω τους, προμηνύοντας μια δίχως σύγκριση δύσκολη χρονιά. Είναι μια δύσκολη, θα περάσουν ένα δύσκολο χειμώνα όσο αφορά το μάζεμα των ελιών.